Φωτισθήσα εν Θεός σταυρού τη χαρίτη, της μετανοίας εδείχθης, φωτοφανής λαμπιδών. των παθών των σκοτασμών λείπουσα πάνσεμνε, ο Θεός.

Τη 1η του μηνό Απριλίου Μαρία Σωσία τη Αιγυπτία Μακαρίου Ομολογητού Υγουμένου τη Ιερά Μονή Πελεκητή Γεροντίου και Βασιλίδου των Μαρτύρων Άχα Δικαίου Μελίτονο Επισκόπου Σάρδεων Η του μηνο απριλιου μαρια σωσια τη αιγυπτια μακαριου ομολογητου ηγουμένου τη Ιεράς Μονής Πελεκητής, γεροντιου και βασιλιδου των μαρτυρων Άχας δικαιου μελιτονο επισκοπου σαρδεων Η Αιγυπτία Γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 520 μετά Χριστών από νεαρή ηλικία και αγνοώντας τις συμβουλές των οικείων ακολούθησε το δρόμο της διαφθοράς και της ακολασίας για 17 ολόκληρα χρόνια. Τότε ο Πανάγαθος και Πολιεύσπλαχνος Θεός ενήργησε το δικό του σχέδιο σωτηρίας, οδηγώντας τα βήματά της στους Αγίους Τόπους την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού. Φθάνοντας στην είσοδο της Εκκλησίας, η Μαρία αισθάνθηκε την ανάγκη να εισέλθει στην Εκκλησία και να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Μάταια όμως, διότι μία αόρατη δύναμη την εμπόδισε να περάσει την είσοδο του ναού, λόγω της ακάθαρτης και μυαρής ζωής που ζούσε έως τότε. Η θαυμαστή αλλίωση είχε συντελεσθεί στα βάθη της παρακάλεσε την υπεραγία Θεοτόκο να της επιτρέψει να εισέλθει στο ναό για να προσκυνήσει και θα ακολουθήσει την οδό της σωτηρίας και της λύτρωσης. Μετά την προσκύνηση αποσύρθηκε στην έρημο του Ιορδάνου, όπου 50 σχεδόν χρόνια ακολούθησε αυστηρή ασκητική ζωή και προσευχή, χωρίς να συναντήσει ποτέ άνθρωπο παρά μόνο τον ιερομόναχο Ζωσιμά ο οποίος την εξομολόγησε και της προσέφερε τον άρτο της ζωής, την Θεία Κοινωνία. Και αυτό έγινε λίγο πριν εκείνη κοιμηθεί εν ειρήνη. Το μήνυμα της ημέρας Είναι κακό να αμαρτάνουμε. Γίνεται όμως χειρότερο όταν αρνούμαστε να μετανοήσουμε μετά από την διάπραξη της αμαρτίας. Αυτό είναι κυρίως το όπλο του διαβόλου.